Εμείς θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο Κίεβο για να καλωσορίσουμε στο δελτίο μας τον κύριο Ιγκόρ Ζόφκα. Είναι αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας και επικεφαλής διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου Ζελένσκι. Μίστερ Ζόφκα. Κύριε Ζόφκα. Κύριε Ζόφκα, κατά πρώτον ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας στον Sky, που απευθύνεστε στους Έλληνες πολίτες σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για τη χώρα σας. Το εκτιμούμε. Ας ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στο πεδίο. Από ό,τι φαίνεται, ο Ρωσικός στρατός επικεντρώνει πλέον τη δράση του στο ανατολικό κομμάτι της χώρας και προετοιμάζεται για την τελική επίθεση. Ισχύει αυτό? Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Ναι, έτσι είναι. Ανασυγκροτούνται μετά την αποτυχία τους να κατακτήσουν το Κίεβο και τα βόρεια της χώρας. Έπρεπε λοιπόν να αποσύρουν κάποια στρατεύματα από την περιοχή του Τσερνίβ και του Κιέβου. Έπρεπε να ανασυγκροτηθούν και τώρα συγκεντρώνουν το στρατό τους στην περιοχή του Ντόνμπας στα ανατολικά και γύρω από το Χάρκοβο. Υπάρχουν κάποιες μικρές πόλεις στο Ντόνμπας και θέλουν να καταγράψουν κάποια μεγάλη νίκη στο πεδίο, διότι ήμασταν στην 47η ημέρα του πολέμου. Δεν έχουν καταγράψει σημαντική νίκη, ουσιαστική νίκη, οπότε αυτό που θέλουν να κάνουν είναι κάποια συμβολική νίκη, την οποία θα είναι στο Ντόνμπας ή στο Χάρκοβο ή κάπου αλλού, αλλά ακόμα δεν τα έχουν καταφέρει. Τι ισχύει για την αντίσταση των Ουκρανών? Είστε σε θέση ακόμα να αντισταθείτε απέναντι στον Ρωσικό στρατό στις περιοχές αυτές? Έχετε κάποιες πρόσθετες προετοιμασίες που έχετε κάνει γι' αυτό? Σαφώς. Και στις περιοχές αυτές ισχύει, και να θυμίσω ότι ο πόλεμος στο Ντουμπάς είναι στον 8ο του χρόνου. Από το 2014 η Ρωσία έχει κατακτήσει κάποια μέρη εκεί και θέλει να καταλάβει όλο το Ντουμπάς. Είμαστε προετοιμασμένοι μετά από 8 χρόνια. Οι καλύτερες δυνάμεις μας είναι εκεί και είναι έτοιμες για μια πιθανή επίθεση των Ρώσων, και σαφώς και θα κερδίσουν. Σε ό,τι αφορά τη Μαριούπολη, κύριε Ζόφκα, ο πρόεδρος Ζελένσκι μίλησε σήμερα για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μαριούπολη. Τι γνωρίζουμε για την κατάσταση που επικρατεί εκεί και για πόσο καιρό μπορεί ο Ουκρανικός στρατός να αντισταθεί στις ρωσικές επιθέσεις, καθώς βλέπουμε μηνύματα από το στρατό των Ουκρανών που λένε ότι προετοιμάζονται για την τελική μάχη και ότι και απαραδέχονται οι Ουκρανικές δυνάμεις ότι δεν έχουν πλέον πυρομαχικά? Πραγματικά η κατάσταση στην Μαριούπολη είναι αρκετά δύσκολη. Εδώ και πάνω από ένα μήνα είναι δύσκολη κατάσταση, διότι από την 1η Μαρτίου έχει ξεκινήσει η κατοχή της πόλης. Οι Ρώσοι ελέγχουν κάποια κομμάτια της πόλης, όμως η πόλη ακόμα αντιστέκεται. Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος, υπάρχουν θύματα, ναι, αλλά έχουμε πάνω από 100.000 ανθρώπους στη Μαριούπολη που είναι ακόμα εκεί. Μιλώ για αμάχους, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την εκένωση. Ελπίζουμε η δική σας κυβέρνηση και η κυβέρνηση του Πρόεδρου Μακρόν να βοηθήσει σε αυτό, αλλά η ρωσική κυβέρνηση δεν επιτρέπει να διαφύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Προσπαθούν να φύγουν με τα δικά τους οχήματα, αλλά δυστυχώς η κατάσταση έχει πολλούς κατοίκους. Υπήρχαν πολλά θύματα, ναι, αλλά η πόλη θα αντισταθεί. Οι ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται στην πόλη είναι έτοιμες να αντισταθούν, οπότε μην ακούτε το ρωσικό αφήγημα ότι δεν αντιδρά κανείς ή ότι είναι μόνοι τους. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους διοικητές. Ναι, οι υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προσπαθούν να απελευθερώσουν τη χώρα, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι μόνη της η χώρα. Χρειαζόμαστε σαφώς όλη την υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα μπορούμε να έχουμε, και της Ελλάδος, διότι έχουμε και την ελληνική κοινότητα στην πόλη. Χρειαζόμαστε όπλα, χρειαζόμαστε πυρομαχικά, χρειαζόμαστε πρόσθετο εξοπλισμό για να προστατεύσουμε την πόλη. Η πόλη είναι έτοιμη να πολεμήσει. Να γυρίσουμε λίγο στις εικόνες τρόμου που βιώσαμε, που είδαμε όλοι. Εκατοντάδες αμάχους νεκρούς, και αναφέρομαι σε αυτό που εσείς λέτε ως εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα γενοκτονίας στην Μπούκα, στον Μποροδιάνκα, στη Μαριούπολη, στο Κραματόρσκ και αλλού. Μπορείτε να μας πείτε τι γνωρίζετε για το τι πραγματικά συνέβη εκεί, διότι από την άλλη πλευρά βλέπουμε τη Μόσχα να αρνείται την όποια εμπλοκή της σε αυτές τις σφαγές.
Ναι, η Μόσχα το αρνείται. Όμως, ο σύγχρονος κόσμος, όλος ο κόσμος της τεχνολογίας βλέπει τις αποδείξεις που έρχονται από τους δορυφόρους. Βλέπουμε τις αποδείξεις από τον λοιπό τεχνικό εξοπλισμό που έχουμε. Από τις πρώτες ημέρες της κατοχής των πόλεων πολεμούσαν όχι απέναντι σε ενόπλες δυνάμεις, αλλά πολεμούσαν απέναντι σε αμάχους. Παιδιά, γυναίκες, πολίτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις. Οπότε λοιπόν, όταν βρήκαμε αυτές τις σφαγές, όταν διαπιστώσαμε, σοκαριστήκαμε όλοι. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Καταγράφουμε κάθε έγκλημα, καταγράφουμε κάθε στοιχείο και όλα αυτά τα στοιχεία θα δοθούν στους διεθνείς φορείς, στους διεθνείς θεσμούς, προκειμένου οι ένοχοι να τιμωρηθούν για τις αγριότητες αυτές. Έχετε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία? Ναι. Έχουμε αρκετά στοιχεία, συγγνώμη, και έχουμε την βοήθεια δυτικών εμπειρογνωμόνων για να τα συγκεντρώσουμε, να τα αποθηκεύσουμε, να τα φυλάξουμε, προκειμένου να πάνε στους διεθνείς φορείς. Δυστυχώς, όταν απελευθερώσουμε και άλλες πόλεις, όπως τη Μαριούπολη, δυστυχώς θα βρούμε και άλλες τέτοιες αγριότητες, τις οποίες διέπραξαν οι ρώσικες δυνάμεις. Δηλαδή, τι αναμένεται ακριβώς? Αναμένουμε πάρα πολλά θύματα, πάρα πολλούς νεκρούς. Γι' αυτό πρέπει να απελευθερώσουμε αυτές τις πόλεις το ταχύτερο δυνατό. Να γιατί χρειαζόμαστε και άλλα όπλα, να γιατί χρειαζόμαστε και άλλες κυρώσεις. Και η Ελλάδα πρέπει να υποστηρίξει την επιβολή περισσότερων κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας. Εμπάργκο στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο. Ναι, αυτό μπορεί να είναι επώδυνο για κάποια ευρωπαϊκά κράτη, αλλά είναι θέμα ζωής και θανάτου για την Ουκρανία. Οπότε, το μπλοκάρισμα των περιουσιακών στοιχείων, των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων κάποιων, ναι, χρειάζεται. Χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερα προκειμένου να κερδίσουμε τη μάχη απέναντι στη Ρωσία. Κύριε Ζόφκα, δεδομένων όλων αυτών, θεωρείτε ότι υπάρχει ακόμα ανοιχτή διπλωματική οδός? Μία συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν και μία διπλωματική λύση είναι ακόμα εφικτή? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Είμαστε έτοιμοι για τις διπλωματικές λύσεις από την πρώτη μέρα του πολέμου, από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, όταν δεν ήταν έτοιμη η Ρωσία. Η Ρωσία ήθελε μία άμεση νίκη, αυτό το λεγόμενο blitzkrieg, και μετά να μπορέσει να επιβάλλει τελεσίγραφα. Όμως αυτό δεν συνέβη επί του πεδίου. Η Ρωσική Ομοσπονδία, η αντιπροσωπεία των Ρώσων, που συναντήθηκε με την Ουκρανική, άρχισε να ακούει τις Ουκρανικές θέσεις. Δεν το έκαναν αυτό τις πρώτες μέρες. Αφότου κατέγραψαν την αποτυχία στο πεδίο, άκουσαν και εμείς τους δώσαμε ένα προσχέδιο συμφωνίας με τις εγγυήσεις μετά την νίκη μας. Δεν έχουμε λάβει κάποια επίσημη απάντηση επί αυτού του προσχεδίου. Αυτό το προσχέδιο δηλαδή είναι πάνω στο τραπέζι ακόμα ή δεν υφίσταται? Όταν κάνεις κάποιες προτάσεις σε κάποιον, πρέπει να αναμένεις και την απάντηση σε αυτές. Θεωρώ ότι η Ρωσία κολυσιεργεί, αναμένουν κάποια νίκη στο πεδίο, ελπίζουν κάποια νίκη να καταγράψουν στον Ντονμπάς. Όμως η Ουκρανία είναι έτοιμη για τη διπλωματική λύση. Όσο επώδυνη κι αν είναι αυτή μετά τις αγριότητες στην Μπούκα και αλλού, θα είναι πάρα πολύ επώδυνο για εμάς να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων με τους Ρώσους. Το κάνουμε για να φέρουμε την ειρήνη στη χώρα μας. Τελευταία μου ερώτηση. Είναι κάπως προσωπική, κύριε Ζόφκα, αν μου επιτρέπετε. Καλύπτουμε τις εξελίξεις όλες αυτές τις ημέρες και πραγματικά διαρωτόμαστε πώς είναι να ζεις σε τέτοιες συνθήκες για σας, εσείς που διοικείτε τη χώρα υπό αυτές τις περιστάσεις. Πώς ζείτε, κοιμάστε, πώς οι οικογένειές σας ζουν? Όπως ξέρετε, έχουμε ένα παράδειγμα. Ο πρόεδρος Ουκρανίας είναι ένα πραγματικό παράδειγμα για όλους τους Ουκρανούς, για όλο τον κόσμο. Ο ίδιος αποτελεί παράδειγμα, παίρνει το παράδειγμα από τους Ουκρανούς στρατιώτες που πολεμούν στο μέτωπο και κάνουμε, τα πάμε καλά, αυτή είναι η δουλειά μας, υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας και όλα τα άλλα θα τα συζητήσουμε μετά τη νίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζόφκα. Να είστε δυνατός. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, αντίο.